πλατεία Αριστοτέλους πήρε τη σημερινή της μορφή μετά την πυρκαγιά του 1917, η οποία κατέστρεψε το μεγαλύτερο τμήμα της πόλης από την οδό Ολυμπιάδος έως την παραλία, αφήνοντας άστεγους περίπου 72.000 κατοίκους. Η Διεθνής Επιτροπή Νέου Σχεδίου Θεσσαλονίκης, με πρόεδρο τον Γάλλο αρχιτέκτονα Ερνέστε Μπράρ, που συστάθηκε για την οικοδόμηση της πόλης, μόνο στην Αριστοτέλους μπόρεσε να εφαρμόσει ακέραια το πολεοδομικό της σχέδιο. Η πλατεία σύμβολο της πόλης έχει συνδεθεί με μια σειρά από γεγονότα που αφορούν όλους τους τομείς της ζωής για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Είναι το κέντρο των κοινωνικών, των πολιτικών εκδηλώσεων και πολιτιστικών δράσεων. Σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους υπάρχουν διάφορα εμπορικά καταστήματα, τράπεζες και καφέ μπαρ. Στο νότιο τμήμα της πλατείας δεσπόζει το άγαλμα του μεγάλου αρχαίου φιλόσοφου Αριστοτέλη. Τα δύο κτίρια σύμβολα της πλατείας, το Ολύμπιον και το Ηλέκτρα, χτίστηκαν στις δεκαετίες του 1950 και 1960 αντίστοιχα, ενώ η Αριστοτέλους διαμορφώθηκε στην τελική της μορφή μόλις το 1960.